καλώς ήρθες σε ένα ακόμα βίντεο στο κανάλι μου. Είμαι η Μίτση και σήμερα συνεχίζουμε με την ιστορία της μόδας. Πάμε στο 1930, παίρνω το λάπτοπ μου, τις σημειώσεις μου και ξεκινάμε. Λοιπόν, η μόδα συναντά το κινηματογράφο και το Hollywood δημιουργεί σύμβολα κομψότητας, καθώς οι γυναίκες θέλουν να είναι διαρκώς λαμπερές, όπως οι αγαπημένες τους πρωταγωνίστριες. Η σιλουέτα είναι λεπτή και ψηλή, με τονισμένη μέση και έντονους ώμους. Πράγμα που το βλέπουμε και στη μόδα σήμερα. Όπως έχεις δει, χρησιμοποιούμε βάτες, χρησιμοποιούμε όγκους. Είναι αυτό που σου είχα δει, που σου είχα πει στο προηγούμενο βίντεο, Meta Trends. Λοιπόν, τα φορέματα είναι λοξά κομμένα, το λεγόμενο bias cut, καλύπτουν τις γάμπες αλλά αφήνουν όλη την πλάτη έξω. Εκείνη την εποχή λοιπόν βγήκε αυτό το trend με την πλάτη έξω, που ακόμα και τώρα εγώ προσωπικά θεωρώ ότι είναι το πιο sexy, κομψά sexy που μπορεί να φορέσει μια γυναίκα. Λατρεύω να βλέπω ένα μίντι θεό στενοφόρεμα κλειστό μέχρι το λαιμό και την πλάτη έξω, γόβα και είσαι υπέρ. Θεάρα. Λοιπόν, καπέλα και γάδια γίνονται απαραίτητα στοιχεία της γυναικείας γκαρντερόμπας. Δεν υπάρχει περίπτωση οι γυναίκες εκείνη την εποχή να έβγαιναν έξω χωρίς καπέλο και χωρίς ένα ζευγάρι γάδια. Τα παντελόνια και τα σόρτς γίνονται αποδεκτά ως ενδύματα παραλίας μόνο, αλλά και άνεσης. Το 1933 έβγαλε ο αγαπημένος μας οίκος Ερμές το διάσημο μαντήλι του, και έγραψε τη δική του ιστορία. Όλοι που ασχολούμαστε με τη μόδα έχουμε διαβάσει για τα μαντήλια του Hermès, πώς ξεκίνησα. Εάν δεν τα έχεις διαβάσει, μπες στο blog μου, έχω την ιστορία του Hermès. Ή και μπορεί, εάν θέλεις, να κάνουμε ξεχωριστά βίντεο για τις ιστορίες κάθε οίκων. Αν σε ενδιαφέρει αυτό, μπορείς να μου το αφήσεις σε σχόλιο. Συνεχίζω με το βίντεο και έχω να σου πω ότι το μαύρισμα γίνεται μανία. Εγώ την έχω ακόμα, είναι κακό, αλλά εγώ τρελαίνομαι. Λοιπόν, που είμαι, ναι, λύνεται μανία, τα μονοκόμματα, μαγιώτα, ολόσωμα που λέμε τώρα, με βαθιά ανοιχτή πλάτη, συναρπάζουν. Τα γυαλιά ηλίου είναι το απόλυτο αξεσουάρ και το λευκό χρώμα και το σατέν κυριαρχούν εκείνη τη δεκαετία. Λοιπόν, τα looks τους ήταν μακριά φορέματα κομμένα, όπως είπαμε, στο λοξό, εξόπλατα που καταλήγουν σε ουρά ή σε τετράγωνες πιέτες. Η λαιμόκοψη άλλες φορές καταλήγει σε φιόγκο, άλλοτε σε βαθύ ντε και άλλοτε σε μεγάλο ντραπέ. Τα ταγέρ αποτελούνται κυρίως από σακάκια που τονίζουν τη μέση και μακριές φούσες εφαρμοστές στους γοφούς. Αυτό που βλέπουμε εδώ πέρα και εδώ εσύ. Τα παλτό έχουν γούνινους γιακάδες, ενώ η καμπαρτίνα αναβιώνει. Οι μπλούζες έχουν φραμπαλάδες και τα μανίκια είναι φουσκωτά, όπως σου είπες. Τα πουλόβερ είναι στενά, έχουν prints εμπνευσμένα από τη γραφιστική και την art deco. Τα παντελόνια είναι φαρδιά με κουμπιά στο πλάι, ενώ τα shorts είναι η εποχή που τα συνδυάζουν με εκείνα τα λευκά σωσόνια. Από αξεσουάρ είχαν τσάγκιντες φακέλους ή μικρά πουγκιά, γούνινες εσάρπες και ετόλα από ζώα. Ακόμα τότε ήταν που σκοτώνανε πολλά ζωάκια. Κρύο. Καπέλα κλος, μπερέ και καπέλα στρογγυλά με μεγάλο γύσο και τουρμπάνια. Γάντια μικρά, στρογγυλά γυαλιά ηλίου, καρφίτσες και αληθινά κοσμήματα που, επειδή δεν ήταν όλες οι γυναίκες τόσο πλούσιες, είχαν κάτι αληθινό και το συνδυάζανε με κάτι φω. Μητέρες γόβες, μπαλαρίνες, πέδιλα και τότε εμφανίστηκαν και οι πρώτες πλατφόρμες. Λοιπόν, από μακιγιάζ έχουμε έντονα βγαλμένα φρύδια, ψεύτικες βλεφαρίδες, κόκκινα νύχια. Οι Revlon και οι Germain λανσάρουν τα πρώτα τους καλλιντικά. Από σχεδιαστές, η Elsa Schiaparelli, η οποία η κολεξιόν της σηματοδότησαν τη δεκαετία, εκεντρική, δημιουργική, εμπνέεται από το σουρεαλισμό και από τον κυβισμό. Ο Σαλβαντόρ Νταλή είναι φίλος της και μαζί δημιουργούν αυτό το διάσημο φόρεμα με τον αστακό. Αγαπημένο της χρώμα το ροζ μοβ, το αποκαλούμενο shocking, που γίνεται ομώνυμο άρμα. Άλλοι σχεδιαστές που επηρεάζουν τη δεκαετία είναι η Νίνα Ρίτσι, ο Άλεξ Γκρέγκ, η Μάτζι Ρουφ, ο Μάρσελ Ρόσεν, αυτή. Είδωλα. Η Γκρέτα Γκάρμπο, Μέρλιν Ντρίχτρι, Μάι Βουέστ, Κόνσταντ Μπάτζετ,
και ο Bette Davis. Αυτή ήταν η μόδα για το 1930. Ελπίζω να σου άρεσε και αυτό το επεισόδιο. Εάν σου άρεσε, δεν έχεις παρά να κάνεις like στο κανάλι μου, subscribe, follow στο Instagram, να μου πεις τι άλλο θέλεις να δεις, εάν θέλεις να εξελίξουμε λίγο με κάποιο τρόπο τα επεισόδια με την ιστορία της μόδας, και θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα. Φιλάκια πολλά!